Βασίλης. Μία Βασίλισσα εδώ, μία εκεί, μία... Κάθε Παρασκευή. Γυμναζόμαστε. Τι μου κάνεις. Καλά. Άκουσες την ψυχή. Κατάλαβα. Ξέρετε τι περιμένει. Βάρβαρο σπορ. Είναι. Βρέτη τραβά. Τα σκουλαρίκια, τι ωραία. Τέντωσε, τέντωσε χέριατε. Τέντωσε κι άλλο. Άνοιξε τα χέρια, άνοιξε. Την Αργυρό, γιατί δεν δείχνετε και δεν δείχνετε εμένα που κουράζουμε. Εσύ πρέπει. Και από εδώ να πάμε. Βλέπεις ότι φοράει καλή πιο σωστό ρούχο από τη Γιούσε. Ίδιες ασκήσεις κάνει. Εδώ καλά είναι που το κρατώ. Και η κοπέλα μπορεί να βάλει ένα φλούο. Ωραία. Τι κάνει με το σκουπόξυλο, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να στηρίζεστε στο παλούκι. Τι λες και πού θα πάω. Πού να είναι το λουκό, θα πέσω. Ωραία, μπράβο κυρία Στέλλα. Δεν σε τόσο πολύ. Δύο, τρία. Πω, 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 τι τραβάει η γυναίκα. Έχει γυμναστεί καθόλου. Πάρα πολύ. Σαν αποτέλεσμα. Γιατί βλέπω το σώμα μου ότι είναι πιο άνετο. Okay, αεράτη. Να το. Πιάστε και τα πλευρά. Αυτό είναι γυμναστική, κυρία Στέλλα. Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε Ιησούς Κιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω πάντως, άμα καταλάβουμε ότι είναι και παιχνίδι η ζωή. Μη λέτε, βέβαια. Ποιος το είπε. Εγώ. Μπράβο. Το έχεις καταλάβει. Βεβαίως. Με αυτές τις φράτζες. Κοίταξε να δει. Αν το καταλάβουμε, παιδί, ακούστε. Είναι, μπορούμε κάποιες στιγμές. Όταν δεν. Γεωργία μου. Άμα συνειδητοποιήσουμε ότι όλο αυτό εδώ είναι παιχνίδι, είναι πολλές στιγμές που δεν θα είναι τόσο σημαντικές στον εγκέφαλό μας. Τώρα το κούμποσα με το. Έχω καταλάβει. Λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι όλο αυτό, ας πούμε, δεν είναι και κάτι που το παίρνουμε και τόσο πολύ στα σοβαρά. Λίγο να τα αφήνουμε τα πράγματα να. Δεν μπορούμε πάντα. Εντάξει. Όποτε μπορούμε όμως, είναι ώρα να αφήνεις να περνάνε πράγματα. Ο καθένας κάνει τις δικές του προβολές, παιδιά. Τα δικά του θέματα προβάλλει στον απέναντι. Δεν είναι δικά μας τα προβλήματα όλα. Να κάνουμε. Γεια σας, είμαι ο Αποστόλης. Δουλεύω τα τελευταία 6 χρόνια ως personal trainer. Μπράβο. Έχει συμβεί, ας πούμε, σε κάθε σετ να θέλει ο πελάτης να του κρατάω το μπουκαλάκι επιδεκτικά μπροστά του. Δηλαδή, κράτα λίγο το μπουκαλάκι, να κάνω το σετ και δώστε μου μετά να πιω. Ένας κύριος θέλει να μιλήσει σε μια κοπέλα, δώσει το χέρι του και ο διάδρομος για κακή του τύχη ήταν ανοιχτός. Οπότε ανεβαίνει πάνω άνθρωπος, φέρνει δύο κολοτούμπες στον αέρα. Ωραίο. Κινητά, πρώτο ραντεβού. Πετσέτες από εκεί. Και ανεβαίνει χωρίς να συμβαίνει τίποτα και κάνει γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Συγγνώμη γι' αυτό. Πολύ συχνά μπορεί να τύχει να σου πούνε να φέρεις κάτι από τα αποδυτήρια που έχουν ξεχάσει, όπως ισόρουχα, διάφορα αντικείμενα που είναι λίγο αστείο. Άμα ξεχνάει το ισόρουχο. Πρέπει κάποιο τρόπο να πας να πιάσει αυτό το ισόρουχο και κάπου να το βάλεις για να το δώσεις. Τι θα ακούσω ακόμα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Βλέπεις τώρα το κάθε επάγγελμα. Έχει το δικό του θέμα, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα εντάξει, τώρα, το εσώρουχο είναι λίγο βαρύ. Θεωρώ δηλαδή. Αρχικά που πας χωρίς το βρακί από το αποδυτήριο, δεν πας για γυμναστική. Βέβαια, γυμναστική είναι μια πολύ μεγάλη για απλωτή έννοια. Παρ' όλα αυτά, είσαι σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα τώρα, αυτά είναι και λίγο τα υπόγεια που θεωρείς ότι επειδή πληρώνεις τον άλλον, είναι και υπηρέτη σου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πάρα πολύ εμβάθυνση. Σοφία, Αλιμπέρτη. Σοφία. Γεια σου, Βασιλική. Τι θα κάνεις τα χρήματα να κερδίσεις. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και οικογένειας, νομίζω μου αξίζει ένα μπότοξ, Μαρία. Δεν ξέρεις τι χαρά μου δίνεις αυτή τη στιγμή. Αρκετά για τους άλλους. Πρώτο σου μπότοξ, θα είναι. Ναι, το πρώτο μου. Εσύ, καλή Βασιλική, αρχή. Φτού να μη σε ματιάσω. Σε ευχαριστώ. Κάτσε να δούμε. Μήπως βάλεις κανένα άλλο υλικό. Θα δούμε τώρα. Θα εκτιμήσουμε. Δεν ξέρω πώς με κόβεις. Μη γελάτε, ρε παιδί μου. Μη γελάτε. Πάμε να παίξουμε για τα ενέσιμά σου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι αυτά. Υπέροχο. Για την ομορφιά σου. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορείς. Θέλω να σκέφτεσαι.
πάγω. Δεν ξέρω τις τιμές. Θα λέμε βοηθήσεις. Βεβαίως. Γιατί, ας πούμε, μπορεί να έχεις διαβάσει για αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Παράδειγμα, άμα δώσω χαμηλή 800 είναι καλά. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Κάνουμε μια μεσοθεραπεία. Και μποτόξ. Εντάξει. Okay. Άμα είναι και εδώ. 800 τι κάνουμε. Κοίταξε, ότι σε 800 κάνεις lifting, αλλά δεν χρειάζεται. Πέφτει πανικός, να δει που γελάει και ανοίγει ο ουρανός. Κοιτούν τη Μαρία, ρωτούν πώς θα πάει. Κι εγώ να μην το ξεχάσω, να τους το πω πως μ' αγαπάει. Από το Μαρκόπουλο. Νικόλα μου, πολλές ευχές, τι ωραία, Νικόλα μου. Ούτε τώρα, όπως είσαι έτσι, άλλο βαμμένη, άλλο κεφάλι, άλλη φωνή. Ναι, ναι. Η ελιά της Μαρινέλα την έσωσε, πολύ καλή. Μπράβο, κυρία Μαρινέλα μου. Μαλακά, μαλακά. Σου είναι λίγο μεγάλα τα παπούτσια. Έκοψες τα νύχια. Ναι, μπράβο. Ναι. Την είχαμε μετρήσει άλλη μέρα. Ναι, έλα, γήπα. Για πάμε. Την γιορτή σου. Μπράβο. Στέλνω αυτή τη τηλεογέρα σε τηλεόραση σ' όλους όσους με ευχήθηκαν!